Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Δεσκάτη, όπου ο Δήμος Δεσκάτης και το Υπουργείο Παιδείας θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκου με εκπαιδευτικές δράσεις. Θα δούμε το θέμα με τον Δήμαρχο Δεσκάτης, τον κύριο Δημήτρη Καραστέργη, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Μια σημαντική δράση για την περιοχή, μια που υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα διαβίωσης, ειδικά μάθησης για τους ενήλικες, όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου. Να δούμε λίγο αναλυτικά ποιες είναι οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο Δήμο Δεσκάτης. Ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, ο Δήμος μας συμμετέχει στο πρόγραμμα της Δημιουργικής Κέντρου Διαβίου Μάθησης. Θα δημιουργηθούν προγράμματα 550 ωρών πάνω στα εξής αντικείμενα: οικονομία και επιχειρηματικότητα, ποιότητα ζωής και περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, γλώσσα και κοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις. Έχουν αρχίσει οι εγγραφές, γίνονται καθημερινά στο γραφείο του Δήμου Δεσκάτης και στα ΚΕΠ του Δήμου Δεσκάτης, έδρα τη Δεσκάτη και στο Καρπερό. Μέχρι στιγμής υπάρχει ενδιαφέρον. Έχει δημιουργηθεί η λίστα με τους καθηγητές. Περιμένουν να συμπληρωθούν τα τμήματα και να αρχίσουν να λειτουργούν, γιατί πιστεύουμε, έχουμε την πεποίθηση, ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας που θα έχουν τον χρόνο να αφιερώσουν για να αποκτήσουν επιπλέον δεξιότητες και οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική αλλά και στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Μάλιστα, για να συμμετέχει κάποιος από την περιοχή, τι πρέπει να έχει, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Όχι, όχι, δεν καταβάλλουν κανένα χρηματικό ποσό. Είναι ανεξαρτήτου ηλικίας και μόρφωσης και είναι για κάθε εθνική προέλευση. Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο χωρίς κόστος προσδίδει σημαντικό όφελος. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.